Ακούστης, εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας για την εθνική απόφαση της καλλιτεχνικής διευθύνσεως. Εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας και προς την κυβέρνηση, η οποία με προσοχή δεν υπερεύει τις αρμοδιότητές της. Θαυμαστή εγκράτη αλήθεια. Εκφράζουμε τέλος τον απεριόριστο θαυμασμό μας προς τον Αμερικανόν πρόσβη. Φιλότεχνος, φιλόκαλος, πρέπει να αναγορευτεί πάρα αυτά καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, διότι φιλοκαλεί μετευτελείας και φιλοκαλεί άνευ μαλακίας. Ο Σύλλογος ο Προκρούστης προτείνει την κατάργηση των αρχαιοελληνικών γραμμάτων, διότι προάγουν το απεχθές έγκλημα της ανθρωποκτονίας. Την κατάργηση της Παλαμινής Ανθολογίας, διότι δοξάζει τους Κινέζους. Επίσης, όλης της αρχαιοελληνικής γραμματείας, διότι εμφανίζονται τα θιέστια δείπνα και εκ των θιεστίων δείπνων προάγεται η κρεοφαγία με αποτέλεσμα την αύξηση της χοληστερίνης καταστρεπτικής για τον λαό και τον τόπο. Υπήρχαν και άλλες λύσεις βεβαίως. Θα μπορούσε να παριστάνεται ο βίος του Αγίου Κωνσταντίνου, του Ισοθέου. Οι ηθοποιοί θα μπορούσαν, δεν ήταν ανάγκη να παριστάνουν στο θέατρο, μπορούσαν σπίτι τους, στο δωμάτιό τους και να κλείνουν τα παράθυρα καλά, να τα σφραγίζουν και να γίνεται έτσι η παράσταση. Τα ενίκο μη ενδύμω. Μπορούσαν επίσης να εφαρμόζουν την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου, να τα λένε από μέσα τους, ένα εντελώς εσωτερικός μονόλογος. Αποτελούσε πρόκληση αυτή η παράσταση και ευτυχώς η διοίκηση στην καλλιτεχνική του Εθνικού Θεάτρου πρώην βασιλικού επελήφθη του θέματος. Προτείνουμε το ρεπερτόριο να απαρτιστεί από πραγματικά ψυχοφελή έργα, όπως το αρνίτσι μπίτσι μπίτσι, το μια ωραία πεταλούδα, βγαίνει βαρκούν από ψαρά, αχ κουνελάκι, κουνελάκι, ψήμα που θα το φας. Δεκάδες άλλα έργα μπορούν να παρουσιαστούν. Κλείνοντας αυτή τη σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Συλλόγου Προάσπισης Ποιότητος Θεατρικών Έργων ο Προκρούστης, θέτουμε στη διάθεση της κυβερνήσεως την Προκρούστιον Κλίνιν, την οποία χειρίζεται ο Προκρούστης σε συνεργασία με τον Σκύρονα και τον Πιτιοκάμπτη. Εκεί θα τοποθετούνται τα καλλιτεχνικά έργα πρώτης παραστάσεώς τους. Τέλος, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μέτρα! Έχετε σκεφτεί την ύπαρξη του ίνου ξηρού, λευκού ή κόκκινου. Πρέπει να απαγορευτεί ο ίνος ξηρός, ειδικά στα οικογενειακά τραπέζια και γεύματα. Έτσι η νεολαία μας εξοικειώνεται με την τρομοκρατία από την παιδική ηλικία. Άλλωστε υπάρχει η ξηροδερμία, υπάρχει ο ξηρός βήθος και ποικίλα άλλα νοσήματα. Να καταργηθεί και να απαγορευτεί η λέξη ξηρός, είτε πρόκειται περί ερυθρού είτε περί ροζέ ίνου. Ολοκληρώνοντας, η μάγισσα υποστασιοποιεί το κακό, τον ξηρό. Και εδώ θα γινόταν η τελετή κάθεως της μαγίσσης. Επειδή όμως είμαστε φιλόθρησκοι και φιλοχριστιανοί, θα δώσουμε άθεση. Αν αποτάξει το σατανά, απετάξασο των ξηρών, απεταξάμιν, απετάξασο των δελειρών θεατρικών έργων. Απεταξάμιν. Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Ζήτω η πατρίς. Ζήτω. Ζήτω ο φιλότεχνος και φιλόγραφος Αμερικανός πρέσβης. Ζήτω. Ζήτω ο Μακάρθι. Ζήτω ο Μακάρθι. Ζήτω. Πορεία. Και τώρα, αγαπητοί χριστιανοί και φιλότεχνοι, θα παρευθούμε προς το θέατρο Ρεξ, επιδοκιμάζοντας την απόφαση.